Πάει. Στο καλό. Λοιπόν, το Ρωόκαστρο το οποίο βρίσκεται εκεί πέρα κάπου στη Βόρεια Ελλάδα, δεν γνωρίζω να σας πω. 11 χιλιόμετρα από τη Θεσσαλονίκη, πώς το λένε, κατοχυρώνεται στην Κυρία με τα 11 χιλιόμετρα. Εκεί ουσιαστικά χτυπά η καρδιά του θέματος των ημερών. Είμαστε ρατσιστές, δεν είμαστε ρατσιστές, είμαστε ξενόφοβοι, δεν είμαστε ξενόφοβοι. Παύλο, μ' ακούς? Παύλο, ο Παύλος μας ακούει. Α, τότε γιατί μου λες Παύλο, μ' ακούς? Παίξ το βίντεο. Σαν διοίκηση, δεν έχω κανένα δικαίωμα να παρέμβω. Μπορείτε να παρέμβετε εσείς. Πώς? Νόμιμα. Πώς? Νόμιμα δεν υπάρχει. Νόμιμα δεν υπάρχει. Νόμιμα δεν υπάρχει. Άρα μου λες να πάω να ανοίξω κεφάλι. Μπράβο. Αυτό το είπες εσύ, δεν το πω. Η δήλωση αυτή του Δημάρχου Ρεοκάστρου, Αστέριου Γαβότση, στις 3 Σεπτεμβρίου, που προτρέπει τους δημότες σε βιοπραγίες κατά μεταναστών και προσφύγων, αλλά και η απόφαση του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Δημοτικού Σχολείου της περιοχής ότι θα κάνουν κατάληψη σε περίπτωση που καθίσουν προσφυγόπουλα στα ίδια θρανία με τα παιδιά τους, προκάλεσαν την παρέμβαση της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης. Ο Εισαγγελέας Πλημελιωδικών, αρμόδιος για ρατσιστικά εγκλήματα, θα διενεργήσει προκαταρκτική έρευνα για να διαπιστωθεί εάν στοιχειοθετούνται αδικήματα που εμπίπτουν στο νόμο περί ρατσιστικής βίας. Να υιοθετήσουμε την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη δημιουργία ανεξάρτητων σχολικών μονάδων, διότι υπάρχει τεράστιο υγειονομικό κενό, δεν υπάρχει πλήρης υγειονομική προστασία τόσο στα παιδιά των προσφύγων, όσο και στα παιδιά που βρίσκονται στο ίδιο υφιστάμενο σχολικό δίκτυο, διότι τα παιδιά της πρώτης, της δευτέρας και της τρίτης δημοτικού δεν έχουν κάνει το εμβόλιο μαντού της φυματίωσης. Ο πρόεδρος της Ένωσης Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Δήμου Ρεοκάστρου, Αθανάσιος Τσολακίδης, υπέβαλε την παραίτησή του. Όπως αναφέρει σε επιστολή του, βρέθηκε στη δυσάρεστη θέση να βάλεται χωρίς να έχει τοποθετηθεί ούτε προσωπικά ούτε μέσω της Ένωσης για το εν λόγω θέμα. Με ανάρτησή του στο Twitter, ο Πρωθυπουργός σχολίασε. Η Ελλάδα είναι το πρόσωπο της αλληλεγγύης της Ευρώπης προς τους πρόσφυγες και τους κατατρεγμένους. Η αντίδραση κάποιων συλλόγων γονέων και του Δημάρχου Ρεοκάστρου δεν συνάδουν με τη στάση της χώρας μας και δεν βοηθούν στην αντιμετώπιση του προσφυγικού. Ο Δήμαρχος Ρεοκάστρου, στο πλαίσιο της παραγγελθήσας προκατακτικής έρευνας, καλείται να δώσει ανομωτή κατάθεση, δηλαδή ως ύποπτος τέλεσης αξιόπινης πράξης. Μιλώντας στο Sky σε άλλο ύφος, έκανε λόγο για σοβαρό κίνδυνο μετάδοσης ασθενειών. Για λόγους καθαρά υγιεινής, γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, κάνετε ρεπορτάζ κάθε μέρα. Η πατήτιδα σε θερίζει και οι άλλοι τύποι της πατήτιδας. Αυτή τη στιγμή 15 παιδιά είναι στο ΑΧΕΠΑ με φυματίωση. Υπάρχει η ελονοσία που γνωρίζετε ότι μεταδίδεται με τα κουνούπια. Ωστόσο, ο πρόεδρος των γιατρών του κόσμου, Νικήτας Κανάκης, διαψεύδει τον Δήμαρχο, λέγοντας ότι δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας για επιδημίες, καθώς τα παιδιά έχουν δεχθεί τη δέουσα περίθαλψη και υγειονομική φροντίδα, ενώ όπως λέει, η παιδίατρος υπάρχει σε καθημερινή βάση μέσα στο ΚΑΜ στο Ρεόκαστρο. Όλα όσα λέγονται είναι υπερβολικά. Διάβασα τις δηλώσεις και διαπιστώνω φοβία και άγνοια. Στις αντιδράσεις ανακατεύονται διαφορετικά θέματα. Φόβοι για τη γλώσσα, για τη χωρητικότητα, για την υγεία. Δεν είμαι ο πλέον ειδικός να τοποθετηθώ για τα άλλα ζητήματα, μπορώ όμως να δώσω διαβεβαιώσεις για την υγεία αυτών των παιδιών. Ο καταβλισμός δεν είναι μια υγειονομική βόμβα. Το επιχείρημα της μετάδοσης των ασθενειών και άλλα ξενοφοβικά και ρατσιστικά είχαν ήδη αποδομηθεί κατά τη διάρκεια του Δημοτικού Συμβουλίου από μια συνταξιούχο ΜΕΑ. Όλα όσα αναφέρθηκαν προηγουμένως για το κίνδυνο μόλυνσης και διάδοση ασθενειών, να σας πω ότι λύνονται με ένα καπάκι χλωρίνης σε ένα κουβά. Αυτά τα φαινόμενα είναι εξαιρετικά μειοψηφικά έως και περιθωριακά. Στη χώρα μας δεν ζούμε σε γκέτο. Δεν περιχαρακώνουμε τα χωριά και τα σχολεία και τις πόλεις και διώχνουμε όποιος είναι για μας ανεπιθύμητος επειδή είναι διαφορετικός. Μετά τις διαστάσεις που πήρε το θέμα, άγνωστοι εισέβαλαν το βράδυ στο Δημαρχείο της περιοχής και έγραψαν συνθήματα υπέρ των προσφύγων και των μεταναστών. Ανάλογα συνθήματα έγραψαν άγνωστοι και στο πρώτο Δημοτικό Σχολείο της περιοχής. Το αν αυτά τα φαινόμενα είναι όντως μειοψηφικά ή έτσι θέλει να τα βλέπει ο εκάστοτε κύριο Φίλη, ο εκάστοτε κύριο Φίλη, ή έτσι θέλει να λέει πως τα βλέπει ο εκάστοτε κύριο, θα το συζητήσουμε με τον Θανάση Μονάκη και την Ελ 30 Φίλου. Προς το παρόν, το υπόλοιπο ρεπορτάζ από τον Παύλο Σαρόγλου. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Κωνσταντίνε. Όπως και να το κάνουμε, είναι μια υπόθεση η οποία έχει αρχίσει να διχάζει την κοινωνία. Όχι μόνο εδώ την τοπική κοινωνία, όχι μόνο το Ρεόκαστρο, τη Θεσσαλονίκη, αλλά σιγά σιγά και ολόκληρη την Ελλάδα. Διότι αρχίζουν, δεν είναι μόνο δηλαδή
τα συνθήματα τα οποία μπορεί να γράφτηκαν στο σχολείο ή στο Δημαρχείο του Ωραιοκάστρου. Σιγά σιγά αρχίζουν, βγαίνουν και ανακοινώσεις ακόμα και από αθλητικούς συλλόγους, οι οποίοι κάνουν λόγο για φασιστικά κίνητρα. Πάντως εμείς βρεθήκαμε σήμερα στο Ωραιόκαστρο, είχαμε συνομιλία και με τους γονείς, με τον πρόεδρο μάλιστα του Συλλόγου Γονείων και Κηδεμόνων του 5ου Δημοτικού, που είχε βγάλει την απόφαση, την ομόφωνη απόφαση των γονέων του Συλλόγου του 5ου Δημοτικού για να μην μπουν στις σχολικές αίθουσες τα προσφυγόπουλα. Έκαναν λόγο το ότι ήταν λίγο βεβαιασμένη η συγκεκριμένη ανακοίνωση που έβγαλαν, γι' αυτό σήμερα μάλιστα πρόσθεσαν και μία παράγραφο στην συγκεκριμένη ανακοίνωση, την οποία την έχω εδώ στα χέρια μου, και κάνει λόγο για ελλειπή κάλυψη υγειονομικής προστασίας τόσο για τα παιδιά των προσφύγων όσο και για τα Ελληνόπουλα, διότι αναφέρει εδώ στην ανακοίνωση πως τα παιδιά της Α, Β και Γ Δημοτικού του Δήμου Ρεοκάστρου, δηλαδή το 50% του δυναμικού των σχολικών μονάδων, δεν έχει κάνει εδώ και 3 χρόνια το εμβόλιο μαντού. Πάντως, όπως και να έχει κάνει, βρισκόμαστε μπροστά σε ένα αδιέξοδο. Εμένουν στις θέσεις τους το ότι εάν δεν ληφθούν αποφάσεις, αν δεν ικανοποιηθούν έστω αυτά τα ζητήματα για την υγειονομική κάλυψη, διότι θέλουν τα προσφυγόπουλα να κάνουν όλα τα εμβόλια. Αυτό είναι μια χρονοβόρα διαδικασία που μπορεί να πάρει 1-1,5 χρόνο. Θέτουν επίσης ζητήματα όπως είναι το ολοήμερο σχολείο, διότι υπάρχουν στις σχολικές αίθουσες δραστηριότητες μέχρι τις 4 το απόγευμα, αλλά και θέματα κουλτούρας. Όπως και να έχει, βρισκόμαστε μπροστά σε ένα διέξοδο. Εμένουν στις θέσεις τους και από εκεί και πέρα. Ξέρουμε πόσα είναι αυτά τα παιδιά, Παύλο. Άμεσα να δούμε και κινητοποιήσεις. Ξέρουμε πόσα είναι αυτά τα παιδιά. Σας παρακαλώ πολύ. Δηλαδή για πόσα παιδιά μιλάμε. Μιλάμε για 50 παιδιά. Μιλάμε για 5 παιδιά. Μιλάμε για 10, για 20 παιδιά. Για πόσα παιδιά μιλάμε. Διότι δεν είναι μόνο από πού έρχονται, είναι και πόσα είναι. Δηλαδή, να σου πω κάτι, άμα έχω ένα σχολείο που έχω μέσα 20 παιδιά, 50 παιδιά, 100 παιδιά, λοιπόν, και μου πούνε τα απογεύματα θα έρθουν άλλα 5. Πείτε ρε παιδί μου, εντάξει, κομμάτια, αν πούνε τα απογεύματα θα έρθουν άλλα 50 ή άλλα 200, αλλάζει τελείως το πράγμα. Ορισμένες φορές... Είναι πολύ μικρός ο συγκεκριμένος αριθμός. Δηλαδή, ξέρουν για πόσα παιδιά υπάρχουν. Πάρα πολλά κέντρα φιλοξενίας στη συγκεκριμένη περιοχή, έτσι. Μιλάμε για εκατοντάδες και χιλιάδες παιδιά τα οποία θα πρέπει να ενταχθούν μέσα στο εκπαιδευτικό σύστημα. Να σε ρωτήσω κάτι. Από το ρεπορτάζ σου προκύπτει ότι ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων, ο Δήμαρχος, οι ευαισθητοποιημένοι κάτοικοι ρώτησαν κάποιον πόσα θα είναι αυτά τα παιδιά? Ή με το που έμαθαν ότι θα έρθουν ξένοι, πάθανε, όπως το λένε, εθνική ευαισθησία και είπανε όχι, μπλοκ, τέλος, κατεβάζω ρολά? Έχει ασχοληθεί κανένας με το πόσα είναι αυτά τα παιδιά? Όχι. Απλά. Φαντάζομαι το ότι θα γίνει γνωστό. Σου είπα το ότι δεν είναι μικρός ο αριθμός των παιδιών που βρίσκονται στα κέντρα φιλοξενίας. Ναι, βρε, υπάρχουν πάρα πολλά κέντρα φιλοξενίας στη συγκεκριμένη περιοχή, έτσι. Είναι απολύτως αντίληπτο. Μπορεί να μιλάμε και για 1000 παιδιά, για 1500 ή 1700 παιδιά. Καλά, τα οποία πρέπει να ενταχθούν μέσα στους συγκεκριμένους χώρους. Τι κάμπους έχει αυτό το. Συγγνώμη, το 5ο Δημοτικό Σχολείο Ρεοκάστρου, ξέρουμε. Δεν είναι μόνο το 5ο Δημοτικό. Σιγά-σιγά πληθαίνουν και οι φωνές. Θα έχουμε. Αρχίζουν και πληθαίνουν οι φωνές. Έχουμε ήδη άλλα 5 σχολεία τα οποία συντάσσονται με το 5ο Δημοτικό. Το 1ο Δημοτικό, μάλιστα, την Παρασκευή. Το 5ο Δημοτικό, μάλιστα, την Παρασκευή, εφόσον έχουν ενημερωθεί και οι γονείς από το συγκεκριμένο σύλλογο, θα πάρουν απόφαση για το τι μελιγενέστε. Αλλά αυτό το οποίο έχουμε πληροφορηθεί εμείς είναι στο σύνολο 5 σχολεία τα οποία. Δηλαδή άλλα 4 τα οποία μαζί με το 5ο συντάσσονται. Ειλικρινά σε ευχαριστώ. Διότι ανοίγοντας το ρεπορτάζ, το θέτεις στη σωστή του διάσταση. Που δεν είναι άλλη, Παύλο μου, από την εξής. Αύριο μεθαύριο, Ωραιόκαστρο θα είναι όλη η Ελλάδα. Διότι το σχέδιο της κυβέρνησης είναι να υπάρξει μια διάχυση των μεταναστευτικών και όχι προσφυγικών κατά ανάγκη πληθυσμών σε όλη την Ελλάδα. Οπότε αυτό που συμβαίνει σήμερα στο Ωραιόκαστρο θα το δούμε και θα το ξαναδούμε. Φοβούμε πώς. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Παύλο. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ. Γεια σου, Έλλη. Γεια σου, Κωνσταντίνε. Χαίρετε, κύριε Χειμωνά. How about you? Τώρα, Θανάσης Χειμωνάς, υπεύθυνος τομέα πολιτισμού του ΠΑΣΟΚ, νέο ΠΑΣΟΚος, από την άποψη ότι δεν είστε ακριβώς, ναι, παλαιό ΠΑΣΟΚ. Επίσης, ενεργοποιηθήκατε πρόσφατα και με το Παραιτηθείτε. Είχατε και την ευγενή καλοσύνη να με καλέσετε στις 22 του μηνός
και να ανοιχθείτε στο πόλις την καφέ. Άποψή μου είναι ότι το παραιτηθείτε ήταν ένα πολύ μεγάλο λάθος και... Καλά, δεν το ανοιχτούμε, αλλά... Παραμένει. Ναι, σε πρόδειξα την πίσω. Ξέρετε τι, αυτό έχει σημασία ότι μπορούμε να διαφωνούμε δημοσίως. Δηλαδή, αυτό. Όπου είχα πει ότι το παραιτηθείτε χάνει τον στόχο τελείως. Κάτω, το θέμα μας είναι η ανάλυση του φαινομένου ΣΥΡΙΖΑ. Απλώς θα μιλήσουμε και για το παρελθόν. Ένα χρόνο μνημονιακός. Ναι, έχουμε γενέθλια 20 του μηνός. Με τιμά, ή μάλλον τιμά εσάς, το γεγονός ότι καλείτε κάποιον που διαφωνεί μαζί σας. Είμαστε πάρα πολύ σας ευχαριστώ δημοσίως γι' αυτό. Παρακαλώ. Έλλη 30 φίλου. Καλώς την. Αυτή είναι λοιπόν κατά μέρος όλα τα υπόλοιπα. Έλλη, εκτός όλων των υπολείπων, είσαι και δραστήρια μαμά. Ναι. Από αυτή την άποψη, πώς αντιμετωπίζεις το ζήτημα του ωραίου. Εμένα με ξενίζει όλο αυτό πάρα πολύ. Και ως μητέρα και συνολικά σε σχέση με την άποψή μου που έχω για τα πράγματα. Πρώτα απ' όλα λησμονούμε κάποια βασικά πράγματα. Ένα βασικό ζήτημα. Όλη η Ευρώπη έχει αποφασίσει, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αποφασίσει το αυτονόητο, ότι αυτά τα παιδιά κάπου θα πρέπει να πάνε σχολείο. Έτσι. Και το ίδιο συμβαίνει και σε όλες τις υπόλοιπες χώρες που έχουν πρόσφυγες. Μα θα πεις ο αριθμός είναι πολύ μεγαλύτερος στη δική μας χώρα. Πραγματικά. Αλλά σε μια χώρα που οι γονείς, οι παππούδες, οι προγιαγιάδες μας και οι προγονείς μας έχουν πάει πρόσφυγες, μετανάστες, μπορούμε εμείς με αυτή την ευκολία να αποκλείουμε το βασικό αυτονόητο δικαίωμα ενός παιδιού, ό,τι χρώμα και αν έχει, από ποια χώρα και αν προέρχεται, στη μόρφωση. Ένα. Δύο. Άκουσα για ενημέρωση του συλλόγου. Ποιος ενημέρωσε? Ενημέρωσε κάποιος τους συλλόγους γονέων? Πόσο πραγματική, ουσιαστική είναι αυτή η ενημέρωση? Μήπως είναι πρόχειρη? Μήπως όλο αυτό γίνεται με μια προχειρότητα ή καθοδηγούμενο επίσης? Διότι εδώ θα συμφωνήσω και μαζί σου και με το ρεπορτάζ του συναδέλφου ότι το πρόβλημα θα βαθύνει και θα διευρυνθεί. Δεν είναι ένα μεμονωμένο φαινόμενο. Είναι μπροστά μας το ζήτημα. Και εδώ θα πρέπει όλοι να πάρουμε κάποια θέση. Ανάση. Εγώ ανακάλυψα αυτό το γεγονός θέση από μια ανάρτηση Νίκης Λιμπεράκη. Και μπορώ να πω ότι αηδίασα. Βέβαια δεν είναι κάτι πρωτοφανές, είναι κάτι που το βλέπουμε συνεχώς σε αυτή τη χώρα. Γιατί το Ρεόκαστρο έχει διαδεχθεί την Μανολάδα. Μανολάδα παλιότερα, τη Μηχανιώνα και τον Τσενάη. Διαχρονικά υπάρχει ο Γιώργος Παντελεήμονας. Συχνά πυκνά σκάνε διάφορα τέτοια σε όλη την επικράτεια. Δεν είναι ένα θέμα εντοπιότητας. Δεν είναι ότι οι άνθρωποι του Ρεοκάστρου είναι κακοί και όλοι οι υπόλοιποι είναι ουμανιστές. Δεν και... είναι όμως μόνο αυτή η εικόνα της Ελλάδος, έτσι, για να μην δεν την είναι αδικούμε. Μόνο, αλλά είναι και οι γιαγιάδες στη Μυτιλίνη. Είναι και οι γιαγιάδες. Οι οποίες παίρνανε τα μωρά στην αγκαλιά τους και όλοι οι κάτοικοι που περπατάγανε με τα πόδια για να τους πάνε φαγητό. Πρέπει να δεχτούμε ότι ένα μεγάλο κομμάτι των συμπατριωτών μας είναι. Ένα κομμάτι, εγώ δεν θα έλεγα ένα μεγάλο. Θα συμφωνήσω απολύτως στο σημείο αυτό με τον Θανάση. Δηλαδή έχουμε ένα πολύ έτσι εύπεπτο και γλυκό αφήγημα, παραμυθητικό, που σου λέει, εμείς δεν είμαστε, ερχόμαστε και από προσφυγική καταβολή και δεν είμαστε εμείς ρατσίστες. Ρατσίσταροι του κερατά ναι, είμαστε. Και, να πω κάτι. Και περισσότερο από ρατσίσταροι, ξενόφοβοι του κερατά είμαστε. Φυσικά, και να πω κάτι. Συγγνώμη, εδώ είναι που θα ρίξω τη βόμβα όμως, αν μου επιτρέπεις. Έχουμε δικαίωμα να είμαστε ξενόφοβοι. Γιατί να μην έχουμε δικαίωμα? Όχι, κανένα δεν έχει δικαίωμα γιατί? Να είναι ξενόφοβος. Γιατί δεν μπορείς να κρίνεις έναν άνθρωπο. Γιατί εγώ δεν μπορώ να πω ότι, παιδιά, εγώ είμαι Έλληνας πολίτης. Πληρώνω το συγκεκριμένο σχολείο, το πληρώνω για τα παιδιά μου. Το πληρώνω για όλα τα παιδιά. Για όλα τα παιδιά της επικράτειας. Της επικράτειας. Ότι το πληρώνω για τους Έλληνες πολίτες. Αυτά τα παιδιά είναι αυτή τη στιγμή στην ελληνική επικράτεια. Συγγνώμη, το γεγονός ότι ο Πακιστανός αποφάσισε να πάρει τα παιδιά του μαζί να καλυφθεί πίσω από τον πόλεμο στη Συρία και να γίνει οικονομικός μετανάστης, γιατί πρέπει να το πληρώσω εγώ? Είναι μια ανάγκη. Όπως θα βοηθήσεις έναν άπορο συμπατριώτη σου. Δεν είναι μια ανάγκη. Έχει να κάνει με τις συνθήκες. Ναι, όπως είναι το ίδιο πράγμα, μα δεν έχει διαφορά να στοχοποιήσει. Και αν ο άλλος δεν είναι και χριστιανός. Για μένα τουλάχιστον. Δεν είναι και συνάνθρωπος. Δηλαδή, ο χριστιανός δεν έχει. Συγγνώμη. Εγώ είμαι άθεος, τότε δεν είμαι συνάνθρωπος. Εγώ που είμαι χριστιανός Ορθόδοξος, σου λέω ότι η πρώτη στη υποχρέωση είναι απέναντι στον πλησίον. Και ο πλησίον δεν έχει χρώμα. Εάν όμως δεν είσαι χριστιανός, δεν έχει κανένα ηθικό. Πώς το λένε, καλά, μπορείς να είσαι και άνθρωπος και να μην είσαι χριστιανός. Ναι, εννοείται. Γιατί δεν με άφησες. Αυτά που ακούγονται για το υγειονομικό πρόβλημα, για το ότι θα μείνουν τα παιδιά πίσω, είναι τρίχες κατσαρές. Οι άνθρωποι αυτοί δεν θέλουν τα παιδιά στο σχολείο τους και δεν γουστάρουν να έχουν ξένα παιδιά δίπλα στα παιδιά τους. Και μάλιστα δεν γουστάρουν παιδιά τα οποία οι ίδιοι θεωρούν τριτοκοσμικά. Είναι συλλογική ότι το παιδί μου είναι αρία φυλή και δεν θέλω μαύρους δίπλα. Αυτή είναι η λογική. Οι άνθρωποι που συνέταξαν αυτό το κείμενο, και μιλάω
μιλάω για αυτούς, δεν μιλάω για τους κατοίκους του Ρεοκαστρού. Οι συγκεκριμένοι άνθρωποι είναι ρατσιστές, με ρο κεφαλαίο και είναι μια ανάσα από τον ναζισμό. Αυτό πρέπει να το πούμε και να προχωρήσουμε. Κανένα ελαφρυντικό, γιατί έχω διαβάσει ακόμα και κείμενα από τον λεγόμενο μεσαίο χώρο να λένε ναι, αλλά δεν πρέπει να κουνήσουμε το δάχτυλο. Όχι, αυτούς τους ανθρώπους πρέπει να τους καταδικάσουμε. Τους καταδικάζουμε και από εκεί πέρα βλέπουμε τι γίνεται. Πάντως θα πω και κάτι, εγώ συμφωνώ με τη γενική τοποθέτηση. Ζητήματα που έχουν να κάνουν με το υγειονομικό σκέλος και με όλα αυτά. Υπαρκτά ζητήματα, έτσι. Μάλιστα, είναι ζητήματα που πρέπει. Όχι, μια στιγμή, είναι αυτό λέω. Είναι ζητήματα που η πολιτεία οφείλει να τα αντιμετωπίσει. Και αν δείχνει κάτι αυτή η υπόθεση πέραν των υπολείπων, είναι και πόσο πολύπλευρο, πολύπλοκο και δυσεπίλητο είναι το προσφυγικό ζήτημα, έτσι. Αλλά από εκείνο το σημείο μέχρι το σημείο να φτάνει μια ένωση συλλόγων γονέων να λέει κλείνω το σχολείο. Καταρχήν, πώς είναι το σχολείο, σπίτι δηλαδή, σου είναι. Το σχολείο. Υπάρχουν και δηλώσεις του Δημάρχου που είναι απολυτικό το θέμα. Διάβασα νομίζω στη Huffington ένα ενδιαφέρον ότι δεν έχουμε την πολυτέλεια να κάνουμε το προσφυγικό πολιτικό ζήτημα. Την άλλη όμως είναι. Όλα γίνονται πολιτικά ζητήματα σαν να τα πάνε. Δεν υπάρχει. Δηλαδή, ο ΣΥΡΙΖΑ προσποιείται ότι δεν υπάρχει. Οι ανεξάρτητοι Έλληνες είναι κρυμμένοι πίσω από το ΣΥΡΙΖΑ, ούτως ώστε να μένουν. Ξέρετε, λες αυτή η γατρική του ΣΥΡΙΖΑ, δεν έχει νόημα να τους ξεχωρίζουμε. Ναι, πες το πώς θες. Λοιπόν, άκρα δεξιά, Χρυσή Αυγή και τα σχετικά, χτίζει τον πολιτικό της λόγο πάνω στο συναίσθημα της άρνησης απέναντι στον ξένο. Η Νέα Δημοκρατία κάθε κάπου. Και μόνο από αυτό το πρώτο ζήτημα γίνεται πολιτικό, έτσι. Δηλαδή από αυτά δεν ξέρω αν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση, αλλά από αυτά. Υπήρξε μια τοποθέτηση όμως του κυρίου Κικίλια. Λοιπόν, η οποία είναι πολύ προσεκτικά συντεταγμένη. Θα το θέσω έτσι. Όταν κάποιο προσέχει πολύ απέναντι σε ένα. Παίρνει όμως καθαρή θέση υπέρ του αυτονόητου δικαιώματος των παιδιών στη μόρφωση. Ναι. Κρατάει, προσπαθεί να κρατήσει κάποιες ισορροπίες, αλλά εγώ θεωρώ ότι γέρνει λίγο προς τα δεξιά. Αλλά όχι προφανώς. Το Πασόκ το έχει κάνει σημαία. Και καλά κάναμε. Δηλαδή έχουμε κάνει και λάθη, αλλά κάποια πράγματα έχουμε κάνει και σωστά και αυτό είναι ένα από αυτά. Στο πολιτικό branding του νέου Πασόκ, το αντιρατσιστικό είναι κεντρικός αρμός. Όλα αυτά τα χρόνια, αλλιώς, τουλάχιστον τα χρόνια που είμαι στο Πασόκ. Κανείς πώς διαφέρεις από τη Νέα Δημοκρατία όταν στα οικονομικά είσαι ακριβώς τα ίδια. Γυρνάς εσύ, λες ναι, αλλά εγώ είμαι αντιρατσιστής. Η ηθαγένεια ήταν έμπνευση του Πασόκ. Το Πασόκ ήταν μεγάλο αγώνα, κατάφερε, προσπαθούσε να το διατηρήσει, αλλά βγήκε το ΣΤΕ και το ακύρωσε για ευνόητους λόγους. Το στήριξε, το ψήφισε, χάρη και τις ψήφους του Πασόκ πέρασε, γιατί το είχε ψηφίσει όλη η κυβέρνηση το νόμο για την ηθαγένεια. Οι ΑΝΕΛ το είχαν καταψηφίσει, έτσι. Αν δεν είχε ψηφίσει το Πασόκ και το ποτάμι, δεν θα περνούσε το νομοσχέδιο. Και θεωρώ ότι έτσι πρέπει να είναι, ότι αυτός είναι ο χώρος κεντροαριστεράς. Αυτός πρέπει να είναι και γενικά ο χώρος της αριστεράς. Αλλά συγκεκριμένη περίπτωση δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα έχει κάνει μαντάρα. Η κυβέρνηση θα έκανε μαντάρα. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, κλείνοντας, Έλλη. Πάντως εκτός από πολιτικό είναι θέμα και πολιτισμού. Εγώ επιμένω. Δηλαδή, παραπάνω. Επιμένω να θεωρώ ότι κάποια ζητήματα. Βεβαίως καταλαβαίνω την πολιτική οπτική του καθενός και τα πολιτικά. Τις πολιτικές στοχεύσεις που κρύβονται πίσω από αυτό, έτσι. Αλλά κάποια ζητήματα είναι βασικά. Είμαστε ένας λαός. Τη σχέση του ανθρώπου, του κάθε ανθρώπου, με τον απέναντί του και με κοινωνικά φαινόμενα όπως αυτό της προσφυγιάς. Είμαστε ένας λαός που πολλές φορές, δεν ξέρω αν συμφωνήσεις, υποπτεύομαι ότι θα συμφωνήσεις, βαφκαλιζόμαστε με την ιδέα ότι έχουμε κάτι το πολιτισμικά ανώτερο. Ενδεχομένως όμως, το ζήτημα τελικά να καταλήξει να είναι πολιτικό. Υπό ποια έννοια. Ο Τραμπ στην Αμερική ελάβνει με όπλο τους Μεξικανούς. Η Λεπέν κάνει αυτό το οποίο κάνει. Για τους Πολωνούς εργάτες βγήκανε οι Βρετανοί σε πολύ μεγάλο βαθμό από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι είναι. Και άφησαν τους κυρίους με τα tweet να το παίζουν πιο Βρετανοί από άλλους. Ως εκ τούτου, με δεδομένο ότι θα εντείνεται το προσφυγικό, διότι η Τουρκία δεν συνεργάζεται από εδώ και πέρα και αυτό είναι σαφές. Ποτέ δεν συνεργάζεται. Και ξαναρχίζουν οι ροές να φτάνουν. Νομίζω έτσι. Ότι πάνω από τα οικονομικά, ναι Νίκο, ότι πάνω από τα οικονομικά θα είναι το ζήτημα αυτό που βλέπουμε στο Ρεόκαστρο που ή θα. Ή τουλάχιστον εκ παραλλήλου. Γιατί και τα οικονομικά το είναι τόσο. Πολύ. Και έχουν περιλαμβάνει τόσο ξένα ζητήματα. Πιο ευεπίφορο πεδίο δόξης λαμπρών για λαϊκιστές. Σας ευχαριστώ, Αμφωτέρους. Πάμε στον πολιτισμό. Πάμε στην καρδιά της Ευρώπης, που με όλα της τα δεινά και με όλες τις δυσκολίες παραμένει σε πολλά ζητήματα. Αγαπητέ μου Σταύρο, χρόνια σου πολλά για την ονομαστική σου εορτή. Ένας φάρος. Λοιπόν, ο αγαπητός κύριος Γιουνκέρ
σήμερα. Απευθύνθηκε στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και είπε τι.